Θωμάς Τσακαλάκης. Μισανθρωπία. Η τελευταία μεγάλη αφήγηση. Από μαγνητοφώνηση επιμέλεια Κωνσταντίνος Σύρμος. Κεφάλαιο. Οι μισάνθρωποι. Οι μίζων προκείμενοι ή αν θέλετε αυτό που με απασχολεί, το θεμελιώδες ερώτημα που ερευνώ είναι μήπως το ανθρώπινο είδος έχει ήδη εισχωρήσει σε μία πολιτισμική μαύρη τρύπα, συσσαγωγικά, από την οποία δεν υπάρχει γλιτωμός. Πιθανόν να έχουμε φτάσει σε αυτό που ο Μπέκετ ονόμασε «τέλος του παιχνιδιού». Ενδεχομένως, δηλαδή, να έχουν ήδη εξαντληθεί όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί κινήσεων πάνω στη μεταφορική σκακέρα. Ο κοινός τόπος όλων των κινήσεων απεδείχθη, παρένθεση, ή τουλάχιστον αυτό προσπαθούμε να αποδείξουμε, παρένθεση, ότι ήταν τι, η ενόρμηση θανάτου, η αενάως επαναλαμβανόμενη κύκλη αδιάκριτης, καταστροφικής μανίας, πόθη για κυριαρχία, παρένθεση, το άρχιν είδιστον του Αριστοτέλη, παρένθεση, και η γνωστή λατινική παροιμία «homo homini lupus», ο άνθρωπος στον άνθρωπο φέρεται σαν λύκος. Η εχθρότητα όλων εναντίον όλων. Αποκεκτημένη ταχύτητα, φυσικά, συνεχίζουμε να εφευρίσκουμε αδιαλείπτως καινούργιες ιονί χειραφετικές, συσσαγωγικά, τεχνο-επιστημονικές ή κοινωνικοπολιτικές θεωρίες. Ωστόσο, στην ουσία, απλώς επιχειρούμε να αναβαπτίσουμε την εγώ-μανία της προκαταλήψης, την ευτέλεια και τις ανεπαρκώς μετουσιώμενες ζωώδεις παρορμήσεις μας σε μοχλούς διευκόλυνσης για την επίτευξη υστερόβλων στόχων. Ο σπουδαίος χαλκευτής αφορισμών, παρένθεση, και όχι σε εισαγωγικά αφοριστής, όπως διαβάζω συχνά πυκνά να γράφεται, ή αφορισματογράφος κτλ, παρένθεση, ονόματι Νικολά Σαμφόρ, είχε γράψει, και αυτό θα έλεγα ότι είναι ο πυρήνας του βιβλίου μου, έγραψε «Όποιος δεν έχει γίνει μισάνθρωπος έως τα 40 του, δεν αγάπησε ποτέ του το ανθρώπινο είδος». Όχι συμπτωματικός, μετά τον Σαμφόρ, και χωρίς βεβαίως να λέω ότι τον μιμήθηκαν, το ίδιο όριο των 40 ετών αναφέρουν με σχεδόν πανομοιότυπη διατύπωση και ο Ντοστογεύσκη στην εξαιρετική νουβέλα του «Το υπόγειο». Ο αφηγητής στο υπόγειο. Αλλά και ο Σοπενάουερ, ο μεν αφηγητής στο υπόγειο, λέει «Ποιος μπορεί να ζήσει μετά τα 40, μόνον οι άχρηοι και οι ηλίθιοι». Σχεδόν ό,τι λέει και ο Σαμφόρ με άλλη διατύπωση. Ο δε Σοπενάουερ λέει ότι μέχρι το 40ο έτος της ηλικίας, το 1/6 της ανθρωπότητας, γιατί τόσους αυθαίρετα φυσικά ο Σοπενάουερ λέει ότι είναι αξιόλογοι άνθρωποι, αποκλείεται να μην έχουν αναπτύξει μια χρειά μισανθρωπίας. Ξεκαθαρίζεται λοιπόν πως δεν αναφέρομαι στους κακότροπους, εριστικούς ή τζανταμπέτιδες. Σε ποιους μισανθρώπους λοιπόν αναφέρομαι? Αναφέρομαι στους καλοπροαίρετους, ευγενείς και σκεπτόμενους ανθρώπους που εξωθούνται από τους προαναφερθέντες στον απομονωτισμό και την μισανθρωπία, είτε στα 40, είτε λίγο νωρίτερα ή λίγο αργότερα. Νομίζω ότι
Όλοι, λίγο πολύ, γνωρίζετε το πρώτο βήμα για την επίλυση ενός προβλήματος. Είναι η αναγνώριση της ύπαρξής του. Αυτό ισχύει για τον αλκοολισμό, για τον εθισμό στον τζόγο, για τη βουλιμία, ισχύει για τη διαχείριση θυμού κτλ. Να, όμως, που ουδέποτε διανοηθήκαμε ως ανθρώπινο είδος, την πιθανότητα, το μέγιστο όλων των προβλημάτων να είμαστε εμείς οι ίδιοι. Το ανθρώπινο είδος. Εμείς οι ίδιοι. Ποιοι? Αυτοί που γράφει ο σκοτεινός σε εισαγωγικά φιλόσοφος Ηράκλητος σε μια επιστολή του προς τον Πέρση βασιλιά Δαρίο. Μόνο φιλόδοξοι, ασύνεποι και εξουσιομανείς. Κάποιοι από εσάς θα ξέρουν ότι όλα και όλα 126 αποσπάσματα έχουν διασωθεί από τον Ηράκλητο. Παρόλα αυτά, ο Διογένης ο Λαέριος αναφέρει ότι υπήρξε μία ανταλλαγή επιστολών με την οποία τον προσκαλούσε ο Δαρίος και ο Ηράκλητος του είπε «Δεν θέλω να έχω καμιά σχέση, όχι με εσάς συγκεκριμένα, όχι με τους Εφέσιους. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι τίποτε άλλο, εκτός από μοροφιλόδοξοι, εξουσιομανείς και ανόητοι». Ο άνθρωπος, δικαίως ως ένα βαθμό, υπερηφανεύεται ότι αποτελεί το μόνο ζωικό είδος που διαθέτει αυτοσυνειδησία. Πολύ σημαντικό. Και τη δυνατότητα του κριτικού στοχασμού ή αναστοχασμού, όπως το λένε οι φιλόσοφοι. Η αυτοσυνειδησία και ο κριτικός στοχασμός σε τι βοηθούν τον άνθρωπο? Σε τέσσερα πράγματα. 1. Αναγνωρίζει τον εαυτό του ως ξεχωριστό «ον». 2. Σκέφτεται ως προς και τις τρεις διαστάσεις του χρόνου, παρελθόν, παρόν, μέλλον. 3. Έχει επίγνωση της θνητότητάς του. 4. Μπορεί να διδάσκεται από τις προηγούμενες εμπειρίες του, ώστε να διορθώνει τις τυχόν στρεβλές αντιλήψεις και αποφάσεις του. Για τα τρία πρώτα, ουδόλως θα διαφωνήσω ότι κανένα άλλο ζώο δεν τα διαθέτει. Όμως διδάσκεται όντως από τις προηγούμενες εμπειρίες, ώστε να διορθώσει τις στρεβλές αντιλήψεις και αποφάσεις? Ιδίως από τον διαφωτισμό και ύστερα, επικράτησε η υπεραισιόδοξη κατ' εμέ άποψη ότι ο άνθρωπος είναι εκφύσεως, σε εισαγωγικά, ένα ορθολογικό και ευγενές «ον», με τις ικανότητες της αυτοκριτικής και της αρμονικής συνύπαρξης παύλα συνεργασίας. Ωστόσο, στο βιβλίο μου προτείνω την εξής υπόθεση εργασίας. Ο δυτικός πολιτισμός, γι' αυτόν μπορώ να μιλήσω περισσότερο, τουλάχιστον των τελευταίων αιώνων, είναι ένας πολιτισμός της υποκρισίας ή έστω των μισών αληθιών. Ένας πολιτισμός της φενάκης και της φρεναπάτης. Άλλος υπήν εξαπατούμε και αυταπατώμαστε, εκουσίως και ανελιπώς. Τι εννοώ? Κρυβόμαστε πίσω από τους κληροδοτημένους μύθους. Και η λέξη κλειδί είναι το μύθους, σε εισαγωγικά, της τεχνολογικής και επιστημονικής εξέλιξης του ανθρωπισμού, της αναντήρητης προόδου σε ζητήματα παιδείας, δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά, συνάμα, εθελοτυφλούμε ως προς τα δύο δομικά στοιχεία της ψυχικής ιδιοστασίας μας. Ποια είναι αυτά? Κατά τον Σοπενάουερ, τον Φρόιντ και κατά πολλούς άλλους πριν από μένα και εμένα, η φιλαυτία και ο παραλογισμός. Τα συνεπακόλουθα αυτών των δύο είναι τα εξής: απληστία, φθόνος, κτηνοδία, φαυλότητα, οπορτουνισμός, αναξιοκρατία και η πρημοδότηση της ρηχότητας, της άγνοιας ή της ημιμάθειας, της ανοησίας. Ναι, και η ανοησία επιβραβεύεται.
Το πρόβλημα επί του τελευταίου δεν είναι η διάχυτη ηλιθιότητα καθ' αυτή, αλλά η απουσία επιθυμίας που διακρίνω συχνάκης για αυτοβελτίωση από τους περισσότερους, η έπαρση των βλακών, για να το πω αλλιώς, η ελλιπής αυτογνωσία τους, αν θέλετε. Δεν αντικρίζουμε λοιπόν την ψυχή μας στον καθρέφτη με καθαρότητα και σκληρότητα, για να χρησιμοποιήσω μία νιτσεϊκή φράση, διότι φοβούμαστε ότι εκεί, στον καθρέφτη, δεν θα δούμε το ιδανικό εγώ μας, παρένθεση Φρόιντ. Αλλά, όπως συνέβη με τον νιτσεϊκό Ζαρατούστρα, θα ρεκάξει η καρδιά μας και θα συγκλονιστεί. Γιατί αυτό που θα δούμε στον καθρέφτη θα είναι του διαβόλου η μάσκα και το γέλιο το σαρκαστικό. Αν όντως είχαμε την ικανότητα και την επιθυμία να αμφισβητούμε και να επαναξιολογούμε όλες τις αρχές και τις αξίες μας, όπως συχνάκης παριστάνουμε ότι κάνουμε, τότε θα αναθεωρούσαμε ουκ ολίγα. Επί παραδείγματι, πρώτον την αθεμελίωτη πεποίθησή μας ότι υπερτερούμε σε σχέση με τα υπόλοιπα έμβια όντα του πλανήτη. Παρεπιπτόντως, αυτό λέγεται στην επιστημονική ορολογία ειδισμός, από τη λέξη είδος. Δεύτερον, τον τρόπο που κακομεταχειριζόμαστε, πολύ επίκης ο όρος, το φυσικό μας περιβάλλον. Τρίτον, την ιδιοτέλεια, η οποία διακρίνει τις περισσότερες από τις ενέργειές μας. Και τέταρτον, την αλαζονία μας ως προς την υποτιθέμενη σπουδαιότητά μας, σπουδαιότητα της θέσης μας μέσα στο σύμπαν. Παρένθεση κοσμολογική. Η ανάδυση, η εμφάνιση και η επικράτηση του ανθρώπινου είδους πάνω στη γη είναι το τυχαίο αποτέλεσμα αφενός ευμενών λεπτών ρυθμίσεων των φυσικών νόμων στον μεγά κόσμο, όπως λένε οι φυσικοί, στη ζώνη της χρυσομαλούσας, σε εισαγωγικά, το ότι είμαστε δηλαδή στην κατάλληλη απόσταση από τον ήλιο και αφετέρου πάλι ενδεχομενικών τυχαίων αλεατορικών χημικών γεγονότων στον μικρό κόσμο.